7 η ώρα το απόγευμα. Δευτέρα. Ναι, 7 η ώρα το απόγευμα από το κτέλ των Μουδανιών χθες μου έκανε νεύμα ένας αλλοδαπός και μου ζήτησε να το μεταφέρω στη Θεσσαλονίκη. Επιβιβάστηκε με ένα παιδί τα χαρακτηριστικά του οποίου μοιάζουν με το μικρό φίβο. Ήταν όντως γύρω στα 4-4 ετών το παιδάκι που ήταν μαζί με τον κύριο. Μαύρα μαλλιά, μεγάλα μαύρα μάτια. Παρατήρησα το παιδί, ναι. Γιατί ο πατέρας ήταν με σκουφό. Και κουκούλα. Ήταν σε ένα σημείο, όχι σε κεντρικό σημείο του κτέλ, στην άκρη. Στην άκρη έχει μια σκάλα και εκεί ήταν το παιδί, γιατί όταν τον είδα δεν ήταν με το παιδί. Μόλις σταμάτησα, επιβιβάστηκε με το παιδί, δηλαδή του έκανε νεύμα μάλλον και μπήκε στο πίσω κάθισμα με το παιδί. Κάθισε ο ίδιος πίσω και στο μέσον του πίσω καθίσματος, ναι. Για να μην το βλέπω, δηλαδή δεν μπορούσα να το δω. Το παιδί ακριβώς από πίσω μου έκλεισαν την πόρτα και μου ζήτησαν να τους μεταφέρω στη Θεσσαλονίκη. Εγώ του ζήτησα την παραμονή και μου είπε ότι ναι, την έχω. Όταν του είπα να μου τη δείξει, έβγαλε ένα καφέ πορτοφόλι, είχε μέσα αρκετά χρήματα, έβλεπα το πορτοφόλι και έκανε πως έψαχνε την παραμονή. Εσείς ψηλιαστήκατε ότι μπορεί να πρόκειται για τον 33χρονο. Έναν αλλοδαπό με ένα παιδί μου πέρασε από το μυαλό. Όταν του ζήτησα την παραμονή, την άδεια παραμονή, ευχηδιάστηκε. Μου λέει την έχω. Λέω να τη δω τότε. Και βγάζει το πορτοφόλι και κάνει πως ψάχνει την άδεια παραμονή. Μου λέει δεν την έχω, την έχω στο σπίτι. Λέω πού είναι το σπίτι, μου λέει εδώ, ενώντας τα Μουδανιά. Λέω αφού είναι εδώ, εγώ δεν μπορώ να σε μεταφέρω χωρίς να δω την άδεια παραμονή. Μου λέει δεν θα τη βρω, λέει, την άδεια παραμονή, γιατί έχω πολλά χαρτιά και είμαι τσαπατσούλης. Χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη. Είμαι τσαπατσούλης, λέει, και έχω χαρτιά, δεν θα τη βρω. Λέω τότε δεν μπορώ να σε μεταφέρω. Μου λέει τότε θα πάρω το λεωφορείο. Το λεωφορείο έρχεται για 7 και 4. Αυτά γίνονται 7 και 5. Ναι. Λέω για Θεσσαλονίκη. Του λέω πάρε το λεωφορείο. Και κατεβαίνει με το παιδί από το αυτοκίνητο. Μετακίνησα το αυτοκίνητο για να το παρκάρω, γύρω στα 20 μέτρα από εκεί, από το σημείο εκείνο, και ειδοποίησαμε στην αστυνομία. Όταν έφτασε η αστυνομία, πριν φύγει το λεωφορείο 7 και 4, τον 7 και 4 για Θεσσαλονίκη, ήρθε η αστυνομία. Ο Αλβανός με το παιδί εξαφανίστηκαν. Σε πόση ώρα έφτασαν οι αστυνομικοί από τη στιγμή που τους ειδοποίησατε? Γύρω στα 6 με 7 λεπτά. Δεν επιβιβάστηκε στο λεωφορείο, ούτε ζήτησε από τα εκδοτήρια του ΚΤΕΛ εισιτήριο για Θεσσαλονίκη. Δεν μπήκε σε λεωφορείο. Εξαφανίστηκε. Είδατε εσείς προς ποια κατεύθυνση πήγε με το παιδάκι, παρατηρήσατε καθόλου? Κοιτάξτε να δείτε, είχε ένα λεωφορείο κάθετα και περιόριζε την ορατότητα. Γιατί εγώ δεν ήθελα να δει ότι παίρνω τηλέφωνο. Πόσο βέβαιος είστε, κύριε Νίκο, ότι πρόκειται για τον άνθρωπο που με καταζητείτε? Καταρχήν για το παιδάκι είμαι περισσότερο βέβαιος. Γιατί μιλούσε κανονικά ή σπαστά ελληνικά? Αρκετά καλά, καλά. Με το παιδάκι πώς ήταν? Ήταν στοργικό, το φρόντιζε, του έδινε σημασία? Όχι, πώς... όχι, δεν μίλησαν καθόλου με το παιδί, απλά το επιβίβασε μέσα και η κουβέντα έγινε μεταξύ μας. Τι φορούσε το παιδάκι, παρατηρήσατε καθόλου τι φορούσε το παιδάκι? Μπουφάν φορούσε, καλοντημένο φαίνονταν, δηλαδή. Καλοντημένο, καλοντημένο. Περιποιημένο. Ναι, δεν ήταν ταλαιπωρημένο. Ταλαιπωρημένος ήταν ο συγκεκριμένος. Κύριος. Και φοβισμένος, ναι. Έβγαλε έτσι κάποια ανησυχία, ήθελε να τον καταλάβατε εσείς από τη συμπεριφορά του ότι ήθελε να φύγει από την περιοχή, να πάει προς Θεσσαλονίκη? Ευχνιδιάστηκε με την, όταν το ζήτησα. Με την αντίδρασή σας, ναι. Ήρθε αστυνομία και τους τα μετέφερα αυτά. Εμένα με κάνει εντύπωση, ναι, ένας τύπος Αλβανός με ένα παιδάκι κυκλοφορεί χωρίς παραμονή και ευνηδιάζεται από το γεγονός ότι ένας ταξιτής του ζητάει την άδεια παραμονής και όταν βλέπει ότι δεν πρόκειται να μεταφερθεί, εξαφανίζεται. Σωστά.